Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε μαζί το επιχειρηματικό δελτίο του Business News. Δόθηκε το πράσινο φως για το έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο στην εταιρεία Τέρνα Ενεργειακή, προϋπολογισμού 160 εκατομμυρίων ευρώ. Η Τέρνα Ενεργειακή θα ξεκινήσει την κατασκευή τριών μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, των ισάριθμων χώρων υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων και των δύο σταθμών μεταφόρτωσης. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου υπολογίζεται σε 2 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης των διεργασιών. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Δημόσιο, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 68,5 εκατομμυρίων ευρώ, τον τραπεζικό δανεισμό μέσω Alpha Bank, ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 30 εκατομμύρια θα είναι από τα ταμεία της Τέρνα Ενεργειακής. Η Profile, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, συγκαταλέχθηκε στην κατηγορία Technology Firm της χρονιάς από το θεσμό MENA Insurance Awards για τη λύση IMS Plus Insurance Investment Management που προσφέρει στον ασφαλιστικό τομέα. Να πούμε εδώ ότι τα βραβεία MENA Insurance αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τις εταιρείες που ξεχώρισαν σε καινοτομίες και υψηλού επίπεδου εξυπηρέτηση πελατών στη Μέση Ανατολή τη χρονιά που μας πέρασε. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 28 Ιανουαρίου. Σε μια εντυπωσιακή δεξίωση στο Ντουμπάι. Η λύση IMS Plus Insurance Investment Management έχει επιλεχθεί ανάμεσα στα καλύτερα συστήματα της κατηγορίας της με βάση την πλούσια λειτουργικότητα και τις δυνατότητες που προσφέρει στις εταιρείες του ασφαλιστικού τομέα για πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των επενδύσεών τους και ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεσή τους. Εμπορικές συμφωνίες μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων τους έκλεισαν 17 τυχερές ελληνικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της περιφέρειας Ηπείρου, που συμμετείχαν στην έκθεση Food and Life του Μονάχου. Στο θετικό αυτό αποτέλεσμα συνέβαλαν και οι Έλληνες ομογένειες που ζουν στο Μόναχο, καθώς κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να προωθήσουν την πώληση των ελληνικών προϊόντων. Άμεση όμως ήταν και η κινητοποίηση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Μόναχο με στόχο να υποστηριχθούν οι πωλήσεις προς τους τελικούς καταναλωτές και να ενισχυθεί τελικά η ελληνική παρουσία στην έκθεση. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κυρίες και κύριοι, η ιαπωνική εταιρεία Toyota διακρίθηκε στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς οι καταναλωτές την τοποθέτησαν με την επιλογή τους στην πρώτη θέση. Το 2014 πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια οχήματα, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη γερμανική Volkswagen. Το μοντέλο RAV4 και το Highlander οδήγησαν αυτή τη φορά την Toyota στην κορυφή της κατάταξης, χωρίς όμως η εταιρεία να είναι βέβαιη ότι θα διατηρήσει την πρωτιά και την επόμενη χρονιά. Αντιθέτως, προβλέπει πτώση των πωλήσεων για το 2015 και γι' αυτό αποφάσισε να παγώσει τα σχέδια για νέα εργοστάσια. Ποια νομίζετε ότι είναι η μεγαλύτερη και συνάμα η πιο κερδοφόρα επιχείρηση στον κόσμο, κυρίες και κύριοι? Είναι το Facebook, καθώς κατατάσσεται στην υψηλότερη θέση των προτιμήσεων του κόσμου. Το 2014 συνεισέφερε πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ στην παγκόσμια αγορά, ενώ την ίδια ώρα ευθύνεται για 4,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Από την έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία Deloitte & Touch, η συνεισφορά του Facebook μόνο στην ευρωπαϊκή οικονομία, κατά το 2014, ανήλθε στα 44 δισεκατομμύρια ευρώ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό Business News. Γεια σας!